Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η όψη του ασκητηρίου του Ήρη άλλαξε. Ο Βασίλειος έμεινε μόνος. Όχι για πολύ όμως. Από την Κεσάρια ήρθε άσχημη είδηση. Ο γέροντας Διάνος έπεσε άρρωστος βαριά. Όπως θυμόμαστε, ο Βασίλειος είχε απογοητευτεί πολύ από αυτόν. Αιτία ήταν ότι ο γέροντας υπέγραψε ομολογία ομοιουσιανών, δηλαδή κακοδόξων. Στην αρχή ο Βασίλειος αρέωσε τις επισκέψεις και κατόπιν διέκοψε το 360 ανεπίσημα την επικοινωνία με το Διάνο. Όλα τούτα πήγαινε έρχονταν στο νου του Βασιλείου και ανακατεύονταν με τη λύπη του για όσα τώρα υπέφερε ο σεβαστός και αγαθός γέροντας. Τώρα στη δύση του να υποφέρει τόσο πολύ. Αναστατώθηκε, φίλτρο υϊκό φύτρωσε στην καρδιά του και τον κένταγε συνεχώς. Την άλλη μέρα έκανε μικρό ταξίδι. Πέρασε απέναντι από το ποτάμι προς τα Άνισα. Βρήκε τη μητέρα του και την αδελφή του, την Εμέλεια και την Νέα Μακρίνα. Η τελευταία φερόταν πάντοτε μετρημένα και αυστηρά απέναντί του. Ίσως του έκανε και συστάσεις. Η Εμέλεια όμως δεν ήξερε από τέτοια. Δημιουργούσε με την αγάπη της. Με αυτήν τον αγκάλιασε, τον τύλιξε ολόκληρο και χωρίς να καταλάβει πώς, ηρέμησε. Η μητέρα, σαν ύψιστη αρμονία και κάλος, του έγινε η αποκάλυψη της αγάπης. Ήταν μέσα του μια παράξενη δημιουργία, χωρίς να ξέρει γιατί ανατρίχιασε. Μα εκείνος μελετούσε ώρες ατέλειωτες για να μάθει τι είναι αγάπη, πίστη, ελπίδα. Και τώρα έτσι ξαφνικά, μήπως γελιέται, μήπως ο σατανάς του βάζει τρικλοποδιές. Η πληροφορία όμως έρχεται από τα βάθη της καρδιάς του, από εκεί που κατοικεί ο Θεός. Βασίλειε, δεν το κατάλαβες. Όλα στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο. Όταν θέλεις να μάθεις για την αγάπη, την υπακοή, την πίστη, για όλες τις αρετές, να διαβάζεις βέβαια βιβλία όσα μπορείς. Αυτό όμως είναι μόνο προπαίδεια. Αλλά για να μάθεις τελικά αρετή, πρέπει να σου αποκαλυφθεί σε πρόσωπο. Τότε μάλιστα, τότε θα λες ότι σιγουρεύτηκες για το τι είναι η αρετή. Δεν θα ξέρεις μόνο τις θεωρίες για την αρετή. Δεν έμεινε πολύ στις ασκήτριες. Αισθανόταν ότι τους χάλαγε το ρυθμό της ασκητικής ζωής τους. Επιστρέφοντας τώρα στη βάση του, βρήκε μήνυμα του αρρώστου γέροντος Διάνου. Τον καλούσε ο ίδιος να πάει στην Κεσάρια. Είχε να του μιλήσει. Περίεργο. Χωρίς καθόλου να το σκεφτεί,
χωρίς καθόλου να λυπηθεί που άφηνε το ασκητήριο, άρχισε να ετοιμάζεται. Την άλλη μέρα ξεκίνησε. Όλα γύρω του ήσαν χαρά Θεού, η καρδιά της άνοιξης. Τα χιόνια είχαν λιώσει, τα ριάκια έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ήμερα και άγρια δέντρα πονούσαν και καμάρωναν για τα καινούργια βλαστάρια τους. Ο ήλιος θέρμαινε τη γη, βοηθώντας την να δημιουργήσει. Ο Βασίλειος έκανε σύντομες παρεκκλήσεις στο δρόμο του για να δει και να μιλήσει με μοναχούς του Ευσταθείου. Φρόντιζε όμως να μην καθυστερεί και πράγματι δεν άργησε να φτάσει στην Κεσάρια. Ο πρωτοουσιάνικος αέρας της τον στεναχώρησε. Οχλοβοή, βιασύνη, ατελείωτο πάρε δώσε, κλείνει τα αυτιά του, να μην ακούει γύρω του. Μακάρι να μπορούσε να κλείσει και τα μάτια του. «Καημένοι ποιμένες, πόσο δύσκολο είναι το έργο σας», σκέφτηκε. Ξεπέζεψε στην αυλή του επισκοπείου. Ήθελε να πάει ευθεία στον άρρωστο γέροντα. Η καρδιά του ήταν σφιγμένη. Το περιβάλλον του επισκόπου παραξενεύθηκε. Ο Βασίλειος. Μα δεν είχε κόψει την επαφή του με τον γέροντα. Πώς άλλαξε? Δεν ήξεραν όλοι πως ο ίδιος ο άρρωστος είχε καλέσει το Βασίλειο, όπως δεν ήξεραν και τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του Βασιλείου. Συγυρίστηκε λίγο και προχώρησε στο δωμάτιο του αρρώστου. Περπάτησε με βήμα σταθερό. Μέσα του όμως έτρεμε. Ανεξήγητο. Στάθηκε μπροστά στην πόρτα. Ο διάκονος μπήκε να προετοιμάσει τον άρρωστο και του έκλεισε την πόρτα κατά πρόσωπο. Δεν πειράζει. Καλύτερα να συγκεντρωθεί. Να κυριαρχήσει στον εαυτό του. Δεν μπόρεσε, δεν προλάβε μάλλον. Ο διάκονος επέστρεψε, άνοιξε την πόρτα και του έκανε νόημα να περάσει. Ο επίσκοπος Διάνος προσπαθούσε με κόπο να ανασηκωθεί στα μαξιλάρια. Ο Βασίλειος προχώρησε. Κάλυψε ασυναίσθητα λίγα μέτρα που ήθελε για την κλίνη του αρρώστου. Βρέθηκε ακόμη πιο ασυναίσθητα μπροστά στην κλίνη γονατιστός, με το κεφάλι στο στήθος του σεβαστού γέροντα και τα χέρια πάνω στο ταλέπορο σώμα. Εκεί όπως βρέθηκαν έκλαψαν. Ο νέος με δάκρυα πολλά, ο γέρος με λίγα, από αυτά που του είχαν απομείνει. Ο Βασίλειος αναζήτησε να φιλήσει το χέρι του γέροντα, μα εκείνος το ήθελε να χαϊδεύει με άπειρη στοργή το κεφάλι του νέου άνδρα, του ιερού άνδρα Βασιλείου. Ο Διάνος δεν φαινόταν αμφιβάλλει γι' αυτό καθόλου. Ο Βασίλειος ήταν σπουδαίος και θα γινόταν μεγάλος. Ύστερα από κάμποση ώρα οι δύο άνδρες κυριαρχήθησαν. Στάθηκαν ο ένας να κοιτάζει τον άλλο. Ο Βασίλειος, πάντα γονατιστός, κρατούσε το δεξί χέρι του γέροντα. Ο Διάνος εξαντλημένος, μα βαθιά ευχαριστημένος. Γαλήνη και λύτρωση αναδεύονταν στο ξαπλωμένο πρόσωπο και το έκανε γλυκό και φωτεινό. Ήρθε η ώρα να ξελαφρώσει. «Παιδί μου Βασίλειε, εσύ που είσαι, που θα γίνεις», ήθελε να πει μεγάλος, μα δεν το είπε, «άκουσέ με, θέλω να σου μιλήσω, να ξελαφρώσω τον εαυτό μου, να με συγχωρήσεις κι εσύ. Τότε μόνο θα ξελαφρώσεις». «Γέροντα προς Θεού, δεν πρέπει να κουράζεσαι, θα βρούμε καιρό». «Δεν θα βρούμε, τώρα πρέπει, άφησέ με λοιπόν». «Καλά γέροντα, να είναι ευλογημένο, να μην ταράζεσαι». «Όχι, τώρα πια δεν ταράζομαι. Τώρα είναι μέσα όλα καθαρά».
Δεν θέλω να φύγω από τον κόσμο και να πιστεύεις ότι εγκατέλειψα την Αγία Πίστη μας. Θέλω να ξαναγίνουμε σαν πρώτα. Θυμάσαι που ερχόσουν μικρός, που σε έφερε για πρώτη φορά η Εμέλεια, η καλή και όμορφη μητέρα σου. Δεν το ξεχνώ, Βασίλη. Από τότε σε αγαπώ. Σε αγαπώ και δεν θα φύγω αν δεν σου εξηγήσω. Δύο υδάτινες γραμμές φάνηκαν στα δύο μάγουλα του γέροντα. Αδύνατος, ό,τι του είχε απομείνει από τα δάκρυα μιας δύσκολης ζωής και μάλιστα ζωής καλού ποιμένα. Καταλαβαίνεις, παιδί μου, τι εννοώ. Έβαλα την υπογραφή μου σε εκείνο το καταραμένο χαρτί που έφεραν από την Κωνσταντινούπολη, την ομολογία των ομοιουσιανών. Έγινε ό,τι έγινε. Γελάστηκα και δεν έπρεπε. Εσύ είχες δίκιο. Και τώρα σου εξομολογούμε. Γι' αυτό άκουσέ με και πίστεψέ με. Ανασηκώθηκε λίγο, στηρίχθηκε καλύτερα στο μαξιλάρι του. Έσφιξε πιο πολύ το χέρι του Βασίλειου. Τον κοιτούσε βαθιά στα μάτια, με τόση ένταση που απέμεινε. Δεν είχα σκοπό να αθετήσω την πίστη της Νικαίας τότε που υπέγραψα. Ούτε είχα στην καρδιά μου πίστη αλλιώτικη από εκείνη των 318 Αγίων Πατέρων της Νικαίας. Και ούτε ήθελα, ούτε θέλω να χωριστώ από τους Αγίους αυτούς άνδρες. Πίστεψέ με, Βασίλειε, πίστευα όπως παρέλαβα. Δεν άλλαξα σε τίποτε. Ποτέ, ούτε τότε που υπέγραψα. Έχω την πίστη των πατέρων μου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και αναλύθηκε σε δάκρυα. Στα λεπτά εκείνα δάκρυα που μαζί με τον Κύριο μαρτυρούσαν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας του γέροντα. Τα δάκρυα που τον ελευθέρωναν από ασήκωτο βάρος. Μήπως ο μεγάλος νέος άνδρας μένει με την εντύπωση ότι ο γέροντας ήταν κακόδοξος και πέθανε πλανεμένος. Ο Βασίλειος ένιωθε αλόκοτα ελεύθερος, απερίγραπτα ελαφρύς. Βοήθησε το γέροντα να συνέλθει από τη συγκίνηση. Τώρα του έπιανε το χέρι, τον άγγιζε στο κεφάλι, τον βοηθούσε να ξαπλώσει. Με προσοχή, τέλεια, συγκρατημένη. Με κινήσεις μικρές, αφάνταστα λεπτές, λες και φρόντιζε το ιερό λείψανο κάποιου Αγίου της Εκκλησίας. Έτσι ο γέροντας Διάνος πέθανε λυτρωμένος και ο Βασίλειος ελευθερωμένος. Ο γέροντας του έμεινε πάντα ορθόδοξος. Εδώ τελειώνει η πρώτη περίοδος της δράσεως του Βασιλείου, του Μεγάλου Βασιλείου, του υπέροχου αυτού εκκλησιαστικού ανδρός. Αύριο μεθαύριο πεθαίνει ο επίσκοπος Διάνος. Και κάτι άλλο πιο σπουδαίο αρχίζει για τον ιερό άνδρα. Με πολλή συγκίνηση ο λαός της Κεσάριας κίδεψε τον επίσκοπο Διάνο. Η περιοχή ολόκληρη του χρωστούσε ευγνωμοσύνη, γιατί ο ποιμήν αυτός
κράτησε την Καισάρια ορθόδοξη και ας μην είχε μεγάλη θεολογική μόρφωση. Το τελευταίο παραστράτημά του γρήγορα κατανοήθηκε και συγχωρήθηκε. Ο Βασίλειος, πολύ γνωστός πλέον στους κύκλους της πρωτεύουσας, φρόντισε να βρίσκεται στα γεγονότα χωρίς να δίνει στόχο. Εμφανιζόταν όσο μπορούσε λιγότερο. Η Καισάρια έμεινε χωρίς ποιμένα, χωρίς επίσκοπο. Οι κρίσιμοι όμως καιροί απαιτούσαν την εκλογή επισκόπου και σύντομα. Χρειαζόταν όμως και πρόσωπο ικανό να τους ξεπεράσει. Τα βλέμματα των Καισαραίων και γενικότερα των Καπαδοκών στράφηκαν στο συγκλητικό και ευγενή Ευσέβιο, που ήταν πράγματι πολύ ευσεβής και αγαπούσε την Εκκλησία. Ένεκα της παιδείας του και του αξιώματός του, ο Ευσέβιος γνώριζε τα πολιτικά πράγματα και τους άρχοντες και τα κατάφερνε στη διοίκηση. Ήταν άνθρωπος συνετός, μυαλωμένος και επιβαλόταν εύκολα. Τα χαρίσματα αυτά ήσαν χρήσιμα, αλλά δεν αρκούσαν όμως. Ο Ευσέβιος δεν γνώριζε τα εκκλησιαστικά όσο τα πολιτικά. Η θεολογική μόρφωση του έλειπε. Ακόμα και την πράξη της λειτουργικής ζωής αγνοούσε, διότι στο μεταξύ δεν ήταν ούτε διάκονος. Απαράσκευο λοιπόν τον οδήγησε στον επισκοπικό αξίωμα και κάθισε στο σπουδαιότερο τότε μητροπολιτικό θρόνο της Ανατολής μετά την Αλεξάνδρεια. Έτσι, επίσκοπος Καισαρίας από το 362 γίνεται ο Ευσέβιος. Ο Βασίλειος παρακολουθούσε σιωπηλός, όχι όμως και ευχαριστημένος, τα διατρέξαντα, αυτά που μεσολαβούσαν. Όσο έντονη δραστηριότητα παρουσίασε μόλις ανέλαβε ποιμαντικά καθήκοντα, τόσο διστακτικός και απρόθυμος ήτανε, ως τότε, να λάβει μέρος γενικά στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Τις πρώτες κιόλας μέρες της επισκοπίας του, ο Ευσέβιος αναζήτησε το Βασίλειο, ο οποίος ακόμα βρισκόταν στην Καισάρια. Του ζήτησε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο και να τον έχει βοηθό και σύμβουλο. Πράξη πολύ συνετή που φέρνει έπαινο και κατακυρώνει διορατικότητα στον Ευσέβιο. Ο Βασίλειος απ' την άλλη δεν φαίνεται να αντέδρασε, μόνο που ζήτησε να το σκεφτεί λίγο. Δεν πρόφτασε όμως. Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας εκδήλωσαν ενθουσιασμό καθώς το έμαθαν, αν δεν ήσαν αυτοί που έβαλαν στον Ευσέβιο την ιδέα να κάνει τη χειροτονία τούτη του βασιλείου. Όλοι έβλεπαν τη χειροτονία ως θεραπεία του κακού, που δεν ήταν άλλο από την απειρία στα θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα του επισκόπου Ευσεβίου. Ο Βασίλειος θα κάλυπτε μεγάλο κενό του επισκόπου. Έτσι και έγινε. Χωρίς ούτε στιγμή να ξεχάσει ο Βασίλειος τις πνευματικές απολαύσεις του ασκητηρίου, δέχτηκε τη χειροτονία. Η Αγία Τράπεζα και το Πίμνιο τον εχμαλώτησαν, τον κέρδισαν τουλάχιστον προσωρινά. Ο Ιερός Βασίλειος ανακάλυψε στο θυσιαστήριο έναν κόσμο νέο, εξαίσιο, που ναι μεν τον υποπτευόταν, αλλά δεν τον γνώριζε, που τον άκουγε, αλλά δεν τον ζούσε. Από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπίστωσε με τρόμο ότι πρέπει συνέχεια να ζει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, να ζει για τους άλλους πολύ περισσότερο από όσο για τον εαυτό του. Ποιος? Αυτός που πάντα επιζητούσε ησυχία, την ησυχία και τον ησυχαστικό βίο, που δεν μπορούσε να ζήσει παρά μόνο σε ασκητήριο,
Έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Κάτω από τέτοια ψυχολογική κατάσταση έγραψε στο φίλο του Γρηγόριο γράμμα που δεν σώζεται δυστυχώς. Η απάντηση όμως που πήρα από τον Γρηγόριο μας αφήνει να υποθέσουμε το περιεχόμενο της δικής του επιστολής. «Με πίεσαν, Γρηγόριε, να γίνω πρεσβύτερος. Τώρα σε καταλαβαίνω. Αυτά που μου έλεγες τότε όταν σε χειροτώνησαν, τα πέρασα τώρα κι εγώ». Τι να πει κανείς, εμείς που θέλαμε να μονάσουμε, είμαστε τώρα ιερείς. Αντί να είμαστε στην έρημο, ζούμε στην πόλη. Μου φαίνεται όμως ότι πρέπει να υπομείνουμε. Είναι θέλημα και σχέδιο του Αγίου Πνεύματος. Και έπειτα μην ξεχνάμε πόσο κρίσιμες ώρες περνάει η Εκκλησία, πόσες ανάγκες έχει. Οι άνθρωποι στήριξαν τόσες ελπίδες επάνω μας. Μπορούμε να τους διαψεύσουμε? Ανάλογα το απήντησε ο Γρηγόριος σε άλλη επιστολή. Το συμπέρασμα: η χειροτονία και η διαπείμανση ίσως είναι θέλημα Θεού. Θα μείνει λοιπόν στην Κεσάρια. Η Αγία Τράπεζα και η ποιμαντική φροντίδα γίνονται τώρα το νέο του αγώνισμα. Το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κεσαρίας τον αγάπησε αμέσως. Εκείνος έδινε αφιδόλευτα ό,τι έλαβε από το Θεό, καθώς μελετούσε και ασκήτευε. Σε όλη την περιοχή σήκωνε το βάρος της υποστηρίξεως της αληθινής πίστεως, της Ορθοδοξίας. Έγινε ο στενός βοηθός και σύμβολος του Επισκόπου και όλα πήγαιναν καλά. Στην πρώτη εντυπωσιακή επιτυχία του Βασίλειου βοήθησαν πολλοί μερικοί μοναχοί που βρίσκονταν μέσα και έξω από την Κεσάρια. Οι μοναχοί αυτοί είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Βασίλειο. Ο Γρηγόριος διαβεβαίωνε ότι τον θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο. Ο Βασίλειος όμως, από ό,τι ξέρουμε στην περίοδο εκείνη, δεν είχε ακόμη δημιουργήσει μοναστικές αδελφότητες. Δεν είχε δηλαδή δικούς του μοναχούς. Επομένως, μερικοί από αυτούς ήσαν του Ευσταθείου και συνδέοντα απλώς με το Βασίλειο, και μερικοί ήσαν αφιερωμένοι στη διακονία και στην άσκηση, χωρίς να έχουν εξάρτηση από τον Ευστάθειο. Άλλωστε οι μοναχοί θεωρούσαν το Βασίλειο δικό τους, γιατί και αυτός ήταν μοναχός. Οι κληρικοί τον αγαπούσαν, διότι τους έβγαζε από τη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τους κακοδόξους. Οι πολύ πιστοί, γιατί βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό ποιμένα. Όλα αυτά καλά και θαυμαστά. Μαζί όμως και αρκετά για να θυμώσει ο διάβολος. Όταν χαίρεται ο πιστός, λυπάται ο διάβολος. Όταν χαίρεται ο διάβολος, κλαίει ο πιστός.
δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεδιπλώσει ο νέος πρεσβύτερος τις φτερούγες του στην εκκλησία και η κρίση ξέσπασε άγρια και σκληρή. Από πού άρχισε? Από τον ίδιο τον επίσκοπο Ευσέβιο. Από το περιβάλλον του, γιατί όχι και από τους δύο. Ο Ευσέβιος έπαθε κάτι ανθρώπινον, όπως μας εξηγεί ο Γρηγόριος. Τι ήταν αυτό? Ζήλεψε και φθόνησε το μεγάλο κληρικό του, που έλαμπε και ακτινοβολούσε υπερβολικά. Εύκολο θα ήταν να πάθει κάτι τέτοιο, όσο κι αν είναι μικρό και ταπεινό. Αν συνετελέσαν στην κρίση και μερικοί κληρικοί της Κεσάριας, θα υποτιμούσαμε το διάβολο αν λέγαμε πως αυτό ήταν αδύνατο, και όταν υποτιμάς τον εχθρό είναι σαν να του υπογράφεις την ήττα σου. Σημασία δεν έχει πως ξεκίνησε το κακό. Σημασία έχει ότι ο επίσκοπος Ευσέβιος, ένας πράγματι ευσεβής και γενναίος επίσκοπος, όπως αποδείχθηκε αργότερα στους διωγμούς του αυτοκράτορα Ουάλι, μίσησε το φωτισμένο ιερέα βασίλειο. Μάλλον τον περιφρόνησε, τον πρόσβαλε, τον ταπείνωσε. Και όλα τούτα γίνονται τη στιγμή που το σαράκι της ειδωλολατρίας θερίζει παντού με καβαλάριο ερμητικό τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον περίφημο Ιουλιανό, τον επωνομαζόμενο Παραβάτη, που εκείνο τον καιρό βρισκόταν ίσως στην Κεσάρια. Τη στιγμή που ο τάχα ανεξίθρισκος Ιουλιανός μεθόδευε αποφασιστικά την απαιδευσία των χριστιανών με τον εκπαιδευτικό νόμο του Ιουνίου του 362, απαγόρευσε σε κάθε είδους χριστιανό δάσκαλο να διδάσκει τις διάφορες ρητορικές σχολές του κράτους. Τότε που η Εκκλησία είχε απόλυτη ανάγκη από μορφωμένους κληρικούς, ο Ευσέβιος με το περιβάλλον του κήρυξαν τον πόλεμο στον πιο μορφωμένο κληρικό της εποχής, το Βασίλειο. Το κακό πήρε μεγάλες διαστάσεις. Γρήγορα πολλοί κληρικοί, όλοι σχεδόν οι μοναχοί της περιοχής, μεγάλος αριθμός πιστών, σχημάτισαν ένα προστατευτικό τείχος γύρω από τον ιερό άνδρα, το Μέγα Βασίλειο. Ήθελαν να τον προστατεύσουν από το μίσος του επισκόπου Ευσεβίου. Οι μοναχοί μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ την προσβολή του βασιλείου θεώρησαν και δική τους προσβολή, μια και ο βασίλειος προέρχονταν από το μοναχισμό. Αυτό τους έκανε πολύ επιθετικούς και ανυποχώρητους. Δεν ανέχονταν να εξευτελίζεται αυτός που ήταν το καύχημά τους και τον θεωρούσαν μάλιστα πνευματικό τους αρχηγό. Έγιναν μερικές προσπάθειες κατευνασμού των πνευμάτων. Ο Βασίλειος τα είχε σχεδόν χαμένα. Για πρώτη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων αναστατώσεων που οφείλονται σε ταπεινούς λόγους. Έκανε υπομονή και προπαντός έμεινε αμέτωχος. Η στάση του όμως δεν έφερνε αποτέλεσμα. Ο Ευσέβιος και το περιβάλλον του εμφανίζονταν ανένδοτοι. Ο Βασίλειος να εξευτελιστεί. Αυτοί που ανέλαβαν την υπεράσπιση του Βασιλείου δεν έμειναν ήσυχοι. Αλώνιζαν την Κεσάρια νύχτα μέρα. Πήραν με το μέρος τους κληρικούς και ισχυρούς άνδρες της εποχής. Απλώθηκαν στο λαό που αισθανόταν υπερηφάνεια για το Βασίλειο και τον κέρδισαν χωρίς δυσκολία. Όλοι γνώριζαν τον τρόπο που ο Ευσέβιος ανέβηκε στο θρόνο. Από λαϊκός, αμέσως επίσκοπος. Χωρίς να έχει δοκιμαστεί στους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Και όλοι υποψιάζονται ότι αίτιος της αναταραχής ήταν αυτός.
ακόμη και κάποιοι δυτικοί επίσκοποι που τότε παραβρίσκονταν στην Κεσάρια, τάχτηκαν και αυτοί με το μέρος των υπερασπιστών του Μεγάλου Βασιλείου. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ισχυρή παράταξη, ανυποχώρητη και αυτή όπως ο Ευσέβιος. Είχαν το δίκιο με το μέρος τους, είχαν το πλήθος της Εκκλησίας και τη θέληση να επιβάλλουν την άποψή τους. Αγαπούσαν εξάλλου πάρα πολύ το Βασίλειο. Το πείσμα δεν τους έλειπε, σκέφτονταν όπως οι πολεμιστές, έτοιμοι να ρηχθούν στη μάχη. Ο Βασίλειος παρακολούθησε με πόνο ψυχής αυτά που συνέβαιναν γύρω του. Η ανάμειξή τους αυτά, αν υπήρχε, ήταν ελάχιστη. Πριν αρχίσει καλά-καλά τη σταδιοδρομία του ως ποιμήν, βρέθηκε στο φοβερό δίλημα. Σχίσμα ή δικαιοσύνη? Και πράγματι αυτοί που υπερασπίζονταν τώρα την αξιοπρέπειά του, το δίκαιο του, απειλούσαν με σχίσμα. Είχαν αποφασίσει να κάνουν δική τους εκκλησία με κεφαλή το Βασίλειο. Φοβερό και αν το σκέπτεται κανείς, μα έτσι ήταν. Όλοι περίμεναν την απόφαση του εκλεκτού, του Βασιλείου. Ένα νεύμα του και το άχροντο σώμα του Χριστού θα σκιζόταν στα δύο. Θα γινόταν φοβερό έγκλημα στην Εκκλησία. Οι στιγμές για το Βασίλειο ήσαν δραματικές. Όλα τώρα θα εξαρτώταν από αυτόν. Κυριολεκτικά αισθανόταν σαν μέσα σε ανεμοθύελα και παραζάλι. Το απροσπέλαστο πνεύμα του όμως κυριάρχησε τελικά. Έπεφτε για ώρες ολόκληρες στα γόνατα ενώπιον του εσταυρωμένου και τον παρακαλούσε. Έπεφτε και ζητούσε να σηκωθεί ψηλά πάνω από τα γεγονότα για να δει καθαρά και να τα κρίνει ξάστερα. Φώναξε κοντά του ποιον άλλον, τον Γρηγόριο. Συζήτησαν πολύ, όλα καλά, δίκαια, μα μπροστά τους υψωνόταν το σχίσμα. Θα το τολμούσαν αυτοί που αποδείχθηκαν οι πιο γνήσιοι φορείς του ήθους της Εκκλησίας, που εργάστηκαν με αυτοθυσία για την ενότητά της? Ανέλησαν την κατάσταση της Εκκλησίας και ανατρίχιασαν. Οι εσωτερικές αδυναμίες τεράστιες, ο πόλεμος που τις έκαναν οι αιρετικοί αδυσόπιτος. Όχι, Βασίλειε, δεν πρέπει. Το μόνο που δεν πρέπει είναι να γίνει το σχίσμα. Σε ευχαριστώ, Γρηγόριε. Δίκιο έχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήθελα όμως να το ακούσω και από σένα. Εμείς τουλάχιστον δεν πρέπει να γίνουμε η αιτία σχίσματος. Από την άλλη, η παράταξη του Βασιλείου δεν συγκρατιόταν. Οι πιο δραστήριοι από αυτούς πήγαινε έρχονταν στο σπίτι του για να πάρουν απόκριση. Η αγωνία των ανθρώπων του Ευσεβίου κορυφώθηκε. Πώς θα υποτάξουν τους επαναστάτες? Από στιγμή σε στιγμή το κακό θα γινόταν ανεπανόρθωτο. Περίμεναν ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, εχθροί και φίλοι. Μια λέξη του Βασιλείου και οι φίλοι του έπεφταν στη μάχη. Θα την κέρδιζαν σίγουρα, μα θα έχανε η Εκκλησία. Γι' αυτό η λέξη αυτή δεν ήρθε. Το πρωί φάνηκε μια ημέρα ήσυχη. Ο ήλιος ήταν χλιαρός και έλουζε χαϊδευτικά τους αποφασισμένους να πολεμήσουν. Ήσαν εξαντλημένοι από την προσμονή. Τα νεύρα τώρα ντώνουν σιγά σιγά. Τι έγινε και ήρθε τέτοια μέρα? Το Άγιον Πνεύμα. Ναι, το Άγιον Πνεύμα που αγαπά και φροντίζει την Εκκλησία περισσότερο από μας, πήρε από τη μέση το Βασίλειο. Τον εξαφάνισε για το καλό της Εκκλησίας. Τώρα οι αντίπαλες παρατάξεις δεν είχαν γιατί να μαλώνουν.
τουλάχιστον για τη στιγμή. Έτσι μαλάκωσαν, ηρέμησαν, αναζήτησαν μέσα τους το Θεό και έγινε η εκκλησία πιο ζωντανή και καρποφόρα. Ο Βασίλειος είχε και αυτός ανάγκη από ησυχία, προσευχή, προετοιμασία για ό,τι τον περίμενε. Τον πήρε την κρίσιμη εκείνη νύχτα ο Γρηγόριος και έφυγαν από την Κεσάρια. Ο ένας τράβηξε για το ασκητήριο του Ήρη ποταμού, ο άλλος φαίνεται γύρισε στην Αζιανζό. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Καθισμένος άβολα στην πλάτη του αλόγου, πήγαινε το γνωστό του δρόμο. Δεν είναι τώρα χαρούμενος και γεμάτος προσδοκίες για το ασκητήριο. Αναγκάστηκε να κάνει το ταξίδι αυτό ο Βασίλειος. Νιώθει όμως βαθιά στην ψυχή του ανακούφιση. Θεέ μου, τι θα γινόταν εκεί κάτω αν έμενα. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το κουράγιο να φύγω. Δεν δυσκολεύτηκε να συνηθίσει στο ασκητήριο. Η άσκηση αποτελούσε το πνευματικό του κλίμα. Ασκητής ήταν άλλωστε και όσο ζούσε στην πόλη. Αυτή τη φορά όμως είχε κάτι αλλάξει. Ασκητής, ναι. Αναχωρητής και ερημίτης, όχι πλέον. Οι τελευταίοι μήνες του μίλησαν για τα προβλήματα της διοργανώσεως του μοναχισμού. Τον υποχρέωσαν να συνειδητοποιήσει βαθύτερα τα προβλήματα της εκκλησίας του Πυμνίου. Ήταν άλλωστε χειροτονημένος ιερέας, Πυμήν. Τα δεδομένα αυτά καθόριζαν την εργασία του στο ασκητήριο. Από το φθινόπωρο μάλλον του 362 μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον του 364. Ίσως η συμπαράσταση που του πρόσφεραν οι μοναχοί στην Κεσάρια κατά την τελευταία δοκιμασία του να τον συνέδεσε περισσότερο με αυτούς. Τώρα κάνει έργο του την οργάνωση μοναστικών αδελφοτήτων στον Πόντο και μάλιστα στις γύρω από το ασκητήριό του περιοχές.
φροντίζει να λειτουργούν σε σωστές βάσεις και γι' αυτό επεξεργάζεται σχετικά κείμενά του. Με αυτά ρυθμίζεται η καθημερινή ζωή των μοναχών και ασφαλίζεται η πνευματική προκοπή τους. Η προτίμηση του βασιλείου στον κοινοβιακό βίο είναι ολοφάνερη. Θεωρεί δύσκολο και φοβάται τις παρεκκλήσεις των καθ' αυτού αναχωρητών, εκείνων που ασκούνται όλος διόλου μόνοι. Θέλει τον ασκητή σε κοινότητα. Εκεί ο ένας παραστέκεται τον άλλον. Αυτός που λυγίζει μπορεί να βρει βοήθεια από τον αδελφό. Στα δύο σχεδόν χρόνια που έμεινε στον Πόντο, οργάνωσε πολλές κοινότητες, τις οποίες παρακολουθούσε άγρυπνα. Αυτό ήθελαν και οι μοναχοί του. Τον θεωρούσαν αβάτους, δηλαδή πατέρα τους. Είχαν σε αυτόν την αναφορά τους. Αποτελούσε για αυτούς θαυμαστό πρότυπο. Και πώς να μην ήταν, στην άσκηση έφτανε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Έφτανε στο σημείο τη νύχτα να φοράει τρίχινο ράσο. Έτσι καταπολεμούσε τη μαλθακότητα. Και όπως το κήρυγμα του προδρόμου συγκέντρωνε γύρω του τα πλήθη, έτσι ο λόγος και η ζωή του μεγάλου βασιλείου συγκέντρωναν κοντά του ανθρώπους από κοντινά και μακρινά μέρη. Μερικοί μάλιστα από τους μοναχούς αυτούς θα τον ακολουθήσουν στην Κεσάρια κατά το έτος 365 και προπαντός μετά το 370, που θα γίνει πλέον επίσκοπος. Αυτοί θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά στα καθήκοντά του και γενικά την οργάνωση του ποιμαντικού και φιλοανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Φιλανθρωπικό έργο λοιπόν. Είπαμε πριν από λίγο πως ο Βασίλειος προτιμούσε τον κοινοβιακό μοναχισμό για τον οποίο εργάστηκε αποδοτικά. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι περιφρονούσε τον ερημητικό βίο. Γνώριζε τη μεγάλη του σημασία. Την έμαθε στην Αίγυπτο. Οι μοναχοί εκεί καλλιεργούσαν κυρίως αυτό το είδος του μοναχισμού. Όλοι όσοι ακολουθούσαν το Μέγα Αντώνιο ήσαν ερημίτες, ησυχαστές, αναχωρητές. Ο Βασίλειος δεν είχε ξεχάσει τα μεγάλα εκείνα πρότυπα. Τώρα του δόθηκε ευκαιρία να τα μιμηθεί ως υπεύθυνος ιδρυτής και καθοδηγητής. Έτσι ίδρυσε και ασκητήρια για ησυχαστές ή αναχωρητές. Αυτοί συνήθως ήσαν οι πιο προοδευμένοι στην άσκηση. Είχαν πολλή πείρα για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά, την ερημιά, που γίνεται όπλο πολύμορφο στα χέρια του σατανά. Συγχρόνως είχαν όλο το χρόνο για περισσότερη προσευχή. Επιδίδονταν απερίσπαση στην ωερή και αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό άλλωστε προτιμούσαν την ερημία, για να μην έχουν περισπασμούς. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι όσο πιο δύσκολος είναι ο αγώνας, τόσο πιο θεοπτικές οι αμοιβές. Γνωρίζοντας παρατάφτα 1002 επεμβάσεις και παρεκκλήσεις, όπου συχνά έπεφταν οι αναχωρητές, έκανε κάθε τι να τους προστατεύσει, στην κρίσιμη ώρα να έχουν κάποια βοήθεια. Ίδρυσε ησυχαστήρια σε μικρή απόσταση από τα κοινόβια, και αυτό χωρίς να βλάψει την αυτοτέλειά τους. Έτσι κέρδιζαν και οι κοινοβιάτες από τους ησυχαστές. Οι κοινοβιάτες ενθαρρύνονταν στην άσκησή τους, γνωρίζοντας ότι εκεί κοντά οι αναχωρητές κάνουν αυστηρότερη άσκηση και καθαρότερη προσευχή. Οι δε αναχωρητές, σε πικρές στιγμές αδυναμίας, ήξεραν ότι πλησίον τους υπήρχαν μοναχοί στους οποίους μπορούσαν να βρουν στήριγμα. Ο Βασίλειος ρύθμιζε το μοναχικό βίο έτσι
ώστε ούτε ο ησυχαστικός βίος να γίνεται ακοινώνητος, ούτε ο κοινοβιακός να μένει χωρίς θεωρία ησυχία. Όταν μάλιστα έγινε αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, είχε τη δυνατότητα να εφαρμόζει τα παραπάνω σχέδιά του καλύτερα και γύρω από την Κεσάρια, την πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Κι άλλοτε είχε δείξει ότι στο ασκητήριό του δεν αισθανόταν μόνο σαν μοναχός, αλλά και σαν ποιμήν. Τώρα που είναι πια χειροτονημένος ποιμήν, φανερώνει πολύ περισσότερο τη φροντίδα του για το ποίμνιο. Αποτελεί μάλιστα τρυφερή νότα ότι το πρώτο συγκροτημένο έργο του αναφέρεται στους νέους, στα χριστιανόπουλα της εποχής. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενέψει. Είδαμε τόσες περιπτώσεις που ο Βασίλειος φιλοξενούσε για λίγο ή πολύ παιδιά φίλων του στα Άνισα και στο ασκητήριο του Ήρη. Με ένα δικό του τρόπο λοιπόν δεν έπαυσε ποτέ να είναι παιδαγωγός. Άλλωστε τα περισσότερα χριστιανόπουλα που έστελνε για σπουδές κοντά στο Λιβάνιο ήσαν μάλλον παιδιά που άκουσαν πρώτα τον ίδιο το Βασίλειο. Αυτός, για να τα προφυλάξει από τους κινδύνους που κρύβονταν πίσω από τις σπουδές, εξηγούσε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην εθνική παιδεία και στη χριστιανική. Ποια είναι η σημασία της γνώσεως στους Έλληνες συγγραφείς και ποια είναι στην Εκκλησία? Τον τελευταίο καιρό η μόρφωση των χριστιανών περνούσε μεγάλη κρίση. Από τότε δηλαδή που ο Ιουλιανός απαγόρευσε τον Ιούνιο του 362 στους χριστιανούς δασκάλους να διδάσκουν στις ρητορικές σχολές. Οι δάσκαλοι αυτοί ήσαν πολλοί και βοηθούσαν αποτελεσματικά τα χριστιανόπουλα της εποχής να μην επηρεάζονται ουσιαστικά από την εθνική σοφία. Να όμως που τώρα έλειψαν και αυτοί από τις διάφορες κρατικές σχολές. Ο Βασίλειος συνέλαβε γρήγορα το μέγεθος του προβλήματος. Κατάλαβε ακριβώς το κακό που ήθελε να κάνει ο Ιουλιανός. Η Εκκλησία σε λίγο, ήλπιζε ο Ιουλιανός, θα καταντούσε σύνολο απέδευτων και ή γενιτσάρων. Αν όμως ο Ιουλιανός ήταν έξυπνος και δυνατός να συλλάβει και να εκτελέσει το σχέδιο που θα διέλυγε την Εκκλησία, ο Βασίλειος ήταν ένας ταλαντούχος και φωτισμένος ποιμήν. Άνοιξε τα φτερά του και προστάτεψε τους νέους, το αύριο της Εκκλησίας, και έγραψε το έργο του προς τους νέους και πώς να ωφελούνται από τους λόγους των Ελλήνων. Στην πραγματικότητα έβαλε σε τάξη στο χαρτί αυτά που ήδη έλεγε στους νέους που για λίγο καιρό εκεί τον επισκέπτονταν. Η φύση του θέματος βέβαια αδικεί το μεγάλο συγγραφέα Βασίλειο. Γι' αυτό και το έργο μένει σε μια επιφανειακότητα. Έχει μια πρακτικότητα που δεν θα πάρει βάθος. Συγχρόνως, η χρησιμότητά του είναι ολοφάνερη. Οι νέοι πρέπει να πατούν σε στέρεο έδαφος.
και αυτό είναι η καθαρή διάκριση της Ιερής Σοφίας από την Εθνική. Φυσικά δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους, μα κάτι πρέπει να δώσει και η Εθνική Σοφία. Έχει και αυτή τη χρησιμότητά της. Γυμνάζει, προπαιδεύει το νέο για να δεχθεί μετά την Ιερή Σοφία, το χριστιανισμό. Επομένως, είναι ανάγκη να διαβάσουν τα χριστιανόπουλα Έλληνες ποιητές, φιλοσόφους, πεζογράφους, προσπαθώντας, όπως η Μέλισσα, κάτι καλό να βρουν και σε αυτούς. Ο Βασίλειος καταλαβαίνει την ποίηση του Ομήρου, όπως ο Πλάτων, ως εγκόμιος στην αρετή. Το ίδιο διαπιστώνει και σε άλλους συγγραφείς. Η αρετή γενικώς επενείται. Να λοιπόν που μας είναι χρήσιμη, αφού εμείς κατεξοχήν αγωνιζόμαστε για την αρετή. Ο Βασίλειος, τόσο πλατιά και βαθιά μορφωμένος με την ελληνική παιδεία, αντιδρούσε στην ιδέα ότι μπορούν οι χριστιανοί να στερηθούν με τη βία το αγαθό της παιδείας. Στο ίδιο θέμα έρχεται και ξανάρχεται πολλές φορές, χωρίς να προσθέτει κάτι νέο. Πάντα η εποδός. Έχει κάτι να μας προσφέρει και η εθνική παιδεία. Δεν αναλύει όμως πουθενά τη συγκεκριμένη και ουσιαστική αυτή προσφορά ή χρησιμότητα. Γιατί? Δεν τη βρίσκει πράγματι? Δεν μπορεί? Φοβάται να τη διατυπώσει, γιατί νομίζει πως δεν θα τον καταλάβουν? Ποιος ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκονταν το πνεύμα του ιερού άνδρα όταν συζητούσε με τον εαυτό του το πρόβλημα τούτο και κατόπιν έγραφε. Με ασφάλεια όμως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Δεν περίμενε ο Βασίλειος να βρει την αλήθεια στους Έλληνες σοφούς. Αγαπούσε και δεν ήθελε να αποχωριστεί την εθνική παιδεία. Αν τολμήσουμε ακόμη ένα βήμα, με τη βοήθεια του ίδιου του Βασιλείου, θα νιώσουμε τη σκέψη του. Θα εξηγηθεί η αδυναμία του να μην υπογραμμίζει κάποια συγκεκριμένη χρησιμότητα της εθνικής παιδείας. Θα καταλάβουμε πόσο μεγάλος είναι και εκεί που κινδυνεύει να φανεί μικρός. Η ανάγκη να εξηγήσει στους νέους την ορθή θέση τον πιέζει αφόρητα. Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο του έργου δίνει μια παραστατική σύγκριση για τις δύο παιδείες. Στο δέντρο υπάρχει ο καρπός, η αλήθεια. Υπάρχουν όμως και τα φύλλα, η ομορφιά. Να η μεγάλη αλήθεια του Βασιλείου, που κανείς δεν τη διατύπωσε τόσο καθαρά και που οι μεγαλόσχημοι ερευνητές των ιδεών, όπως λένε, του Βασιλείου δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Δεν φαντάστηκαν ότι μια τόσο απλή φράση θα έκρυβε τόσο μεγάλη θεολογία. Και το χειρότερο για αυτούς, δεν μπόρεσαν να αισθανθούν τη θεολογία του κάλους, γιατί πράγματι εδώ έχουμε τη θεολογία του κάλους. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ο Βασίλειος λοιπόν, το απροσπέλαστο και αυστηρά συγκροτημένο αυτό πνεύμα, θέλει την αλήθεια με κάλος δοσμένη. Δεν γνωρίζει αλήθεια χωρίς ομορφιά. Εκείνοι που ζούσαν κοντά του και είχαν τη δύναμη να διαβάζουν το ποτισμένο με Χριστό πνεύμα του, ένιωθαν τι σκεπτόταν. Φίλε μου, η αλήθεια είναι τόσο αληθινή, ώστε να είναι και ωραία. Η ομορφιά ταιριάζει στην αλήθεια. Αυτός που έχει την αλήθεια, πώς μπορεί να μην φροντίζει την ομορφιά της και το κάλος της? Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ένα από τα δύο πρέπει να υποθέσουμε. Ή ότι αυτός που αδιαφορεί για την ομορφιά δεν έχει πράγματι αλήθεια, ή ότι έχει αλήθεια, μα φάνηκε ανάξιός της. Ιερέ Βασίλειε, πόσο βαθιά ζούσες την αλήθεια και ας ήσουν τότε μόνο 33 ετών. Ανέβα και τώρα σε ένα ψηλό δέντρο,
πιο ψηλό από τις ασχήμιες μας, τους ουρανοξύστες, και φώναξε για να σ' ακούσουμε καλά. Αλήθεια και κάλος πάνε μαζί ενωμένα. Όσοι δεν έχετε το ένα, δεν έχετε και το άλλο. Πασχίστε λοιπόν να τα βρείτε. Αξίζει και να πεθάνετε για αυτά. Έτσι θα ζήσετε. Αμήν. Κάποιοι ακούγοντας τους λόγους αυτούς, παρασταίνουν τον υπέραμαχο της αληθείας. Ώστε λοιπόν, ταυτίζεται η αλήθεια με το κάλος, έχει την ίδια αξία? Όχι. Θέλουν και παρεξηγούν. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα, ίσα-ίσα μάλιστα. Ο Βασίλειος θα διακρίνει άλλο το ένα, η αλήθεια, άλλο το άλλο, η μορφή. Είναι όμως τόσο βαθιά ενωμένα, όσο οι δύο φύσεις του Χριστού. Γιατί πώς θα φτάσει τον άνθρωπο η αλήθεια του Θεού, η θεία πραγματικότης, αν δεν γίνει ανθρώπινη? Αυτός ήταν ο δρόμος που ακολούθησε ο ίδιος ο Υιός του Θεού Πατέρα και έγινε Χριστός, ο Σωτήρας. Γιατί φόρεσε τον άνθρωπο και έγινε ανθρώπινος. Και μην πει κανείς πως ο Θεός Χριστός δεν ήταν και ωραίος άνθρωπος. Έτσι και η αλήθεια είναι όμορφη. Πρέπει να την εκφράζουμε, να τη δίνουμε όσο γίνεται ωραιότερη. Είναι αυτό η προσφορά του ανθρώπου στην αλήθεια. Ό,τι ωραίο δημιουργεί ο άνθρωπος ταιριάζει στην αλήθεια. Να γιατί ο Βασίλειος δεν ήθελε να αρνηθεί την ελληνική παιδεία, γιατί μέσα της η παιδεία η ελληνική είχε κάλος που του χρειαζόταν. Τώρα, έτσι που προχώρησε η συζήτηση, θα κατάλαβες, αγαπητέ αναγνώστη, και κάτι που μόλις κατάλαβα κι εγώ. Ο Βασίλειος έγραψε βέβαια το έργο του για να φυλάξει τα Χριστιανόπουλα από την ουσιαστική επίδραση των εθνικών δασκάλων. Μα περισσότερο ίσως το βάθος, πολύ μυστικό, καθώς φαίνεται, το έγραψε για να φυλάξει τους χριστιανούς από μια φοβερή πλάνη, από την πλάνη της περιφρονήσεως της παιδείας γενικά. Κάτι τέτοιο ήταν της μόδας τότε. Αποτελούσε κιόλας αντίδραση στα μέτρα του Ιουλιανού. Οι αφελείς χριστιανοί σκέφτονταν. Θέλεις, Ιουλιανέ, να μας αποξενώσεις από τα γράμματα? Λοιπόν, μάθε πως δεν τα χρειαζόμαστε. Στα χαρίζουμε, τα περιφρονούμε. Η πλάνη τούτη ήταν η πιο φοβερή. Ο Βασίλειος έκανε με τρόπο έξοχο αυτό που μπορούσε για να την ξεσκεπάσει και το πέτυχε. Με αφορμή κυρίως το έργο προς τους νέους, έγινε και γίνεται ακόμη συζήτηση για τις επιδράσεις ελληνικών πηγών στη σκέψη του Βασιλείου. Και είναι αλήθεια πως μερικές φράσεις, μερικές εικόνες του έργου θυμίζουν το βιβλίο του Πλούταρχου «Πώς δι των νέων ποιημάτων ακούει». Οι ομοιότητες όμως και άρα οι επιδράσεις είναι πέρα για πέρα επιφανειακές. Οργάνωση, περιεχόμενο και σκοπός διαφέρουν ριζικά στα δύο έργα, τόσο όσο και ο Βασίλειος από τον Πλούταρχο. Εκείνο που και στο βιβλίο τούτο του Βασιλείου δείχνει την πλατωνική και νεοπλατωνική του σχέση είναι το σχήμα, το σώμα, το περιφρονητέο εντός εισαγωγικών, και η ψυχή, το σπουδαζόμενο. Εδώ έχουμε πράγματι την πλατωνική απήχηση. Αλλά έρχεται ώρα που ο Βασίλειος ξεπερνάει την πλατωνική σκέψη, γιατί κακό θεωρεί τελικά ότι αντιπνευματικό κάνει το σώμα και όχι το ίδιο το σώμα. Το βιβλίο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου εντυπωσίασε αμέσως.
τα χριστιανόπουλα της εποχής είχαν σίγουρη πηξίδα. Μπορούσαν ακίνδυνα να περπατούν στο απέραντο περιβόλι της εθνικής παιδείας. Ήξεραν πως ήταν έγκλημα να περιφρονούν την έξω σοφία. Οι χριστιανικοί αιώνες θα εκτιμούν βαθιά το έργο αυτό. Θα ζουν με αυτό και θα ευγνωμονούν το συντάκτη του, γιατί έλυσε δύσκολο πρόβλημα που φαινόταν εύκολο. Ο Ιουλιανός, ο ονομαζόμενος Παραβάτης, πέθανε τον Ιούνιο του 363 πολεμώντας με τους Πέρσες. Τα παράτολμα σχέδιά του, που χαρακτηρίζονται ρομαντικά και που στην πραγματικότητα ήσαν φοβερά και καταλυτικά για την Εκκλησία, ανατράπηκαν. Οι χριστιανοί που ήσαν ικανοί να ερμηνεύουν τα γεγονότα και να απομυθεύουν την ιστορία, κατάλαβαν τι κίνδυνο γλίτωσαν. Βγήκαν στον καθαρό αέρα να δροσιστούν. Τους έπνιγε μέχρι χθες ο παγανισμός, οι εθνικές λατρείες που κυριαρχούσαν με τα χρήματα και τη δύναμη του κράτους. Έδωσε ο Θεός μια σύντομη αναψυχή στους χριστιανούς. Στέφτηκε αυτοκράτορας ο Ιωβιανός. Επιτέλους, ένας βασιλιάς που έπαιρνε το μέρος των Ορθοδόξων. Η Εκκλησία θα μπορούσε τώρα να συνεχίσει το δρόμο της, χωρίς τον πόλεμο του κράτους. Αντίθετα μάλιστα, βρήκε συμπαράσταση στο πρόσωπο του Ιουβιανού. Οι ταλαιπωρημένοι από τις εξορίες και τις πιέσεις επίσκοποι, ελεύθεροι ξαναπήραν στα χέρια τους την διαπίμαση των πιστών. Μεταξύ των επισκόπων αυτών ήταν και ο Μέγας Αθανάσιος. Γιατί βέβαια στην αρχή τον αμνίστευσε και αυτόν ο Ιουλιανός. Μα πολύ γρήγορα η μορφωμένη αυτή Αλεπού διαπίστωσε ότι μελέοντα της Ορθοδοξίας ελεύθερο δεν μπορούσε να ξεθεμελιώσει την Εκκλησία. Έτσι, εξόρισε τον Αθανάσιο, που μόλις τώρα με τον Ιωβιανό στάθηκε στο θρόνο του πάλι. Σπουδαία χειρονομία επίσης του Ιωβιανού ήταν η ακύρωση των νόμων περί θρησκείας και παιδείας του Ιουλιανού. Η ανεξιθρησκεία τον συγκινούσε βαθιά και την επέβαλε σχεδόν απόλυτα. Τι γινόταν όμως και στην Κεσάρια? Πώς εργαζόταν ο Μητροπολίτης Ευσέβιος, που τόσο άκρητα περιφρόνησε και πολέμησε το βασίλειο? Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Σίγουρο μόνο είναι ότι περνούσε δύσκολες μέρες. Στα χρόνια του Ιουλιανού υπέφερε, γιατί ο πρίγκιπας αυτός σκόρπισε πολύ δηλητήριο στην πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Έκανε κάθε τι να την τιμωρήσει για την ορθοδοξία της. Η χώρα τούτη έπρεπε να πληρώσει ακριβά, ακόμη και τους φόρους της διπλασίασε. Ο λόγος ήταν απλός. Η Καπαδοκία έδωσε τους επιφανέστερους πολέμιους του Ιουλιανού, το Γρηγόριο και το Βασίλειο. Συγχρόνως ο Ευσέβιος είχε να αντιμετωπίσει την πικρή και ύπουλη παρουσία των Αριανών, των Ανομίων, των Ομίων και των Ομοιουσιανών. Αν με τους νόμους και τους αξιωματούχους του κράτους τα κατάφερνε,
Εδώ αισθανόταν ανίκανος. Όπου χρειαζόταν θεολογία, ένιωθε περιττός και άχρηστος. Θες λοιπόν γιατί το κατάλαβε, θες γιατί τον πίεζαν, έσπευσε να ζητήσει θεολογική βοήθεια. Μεταξύ του βασιλείου και του εαυτού του υψωνόταν το τείχος που γνωρίζουμε. Έμενε λοιπόν ο Γρηγόριος, στον οποίον απευθύνθηκε συχνά ο Ευσέβιος. Φαίνεται μάλιστα ότι μεθόδευε καλά ο γέρο Ευσέβιος την προσέλκυση του Γρηγορίου. Τον καλούσε να πάρει μέρος σε τοπικές συνόδους και συνάξεις πνευματικές. Περιστασιακά, με τον τρόπο αυτό, θεράπευε τις θεολογικές ανάγκες της Μητροπόλεως του. Αυτό παρά τ' αυτά δεν ήταν λύση. Χρειαζόταν ένας θεολόγος που θα εργάζεται συνέχεια στη Μητρόπολη της Καπαδοκίας. Άρχισε τότε ο Ευσέβιος να κολακεύει τον Γρηγόριο και συγχρόνως να κακολογεί τον Βασίλειο. Βρήκε δηλαδή το χειρότερο τρόπο να προσελκύσει τον Γρηγόριο. Φυσικά, ο Γρηγόριος φίμωσε. Θεώρησε σχεδόν ιεροσιλία την κακολόγηση του Βασιλείου, τον οποίον υπεράσπισε με παρησία στο Μητροπολίτη και ας ήταν ο ίδιος μόνο ιερέας. «Δεν θα δεχτώ να επαινεί σε μένα και να κατηγορήσω εκείνον με τον οποίον είμαστε ένα στο πνεύμα και στη διάθεση. Όπως φέρεσαι σε μένα, έτσι και καλύτερα πρέπει να φέρεσαι και στο Βασίλειο. Αλλιώς νιώθω με το ένα χέρι να με χαϊδεύεις και με το άλλο να με δέρνεις». Οι λόγοι αυτοί του Γρηγορίου κεντρίζουν και πονούν. Μα καταλαβαίνοντας ο Γρηγόριος που ήθελε να καταλήξει ο Ευσέβιος, συνέχισε στον ίδιο τόνο. «Εμένα άφησε με, Ευσέβιε. Πρόσεξε μόνο αυτό που σου λέγω. Πρέπει να πιστείς γιατί έχω δίκιο. Αν φερθείς καλά στο Βασίλειο, να ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει αυτός καθώς πρέπει. Θα σε υπηρετήσει. Όπως εγώ, έτσι και εκείνος είναι έτοιμος να κάνει μαζί σου ειρήνη. Η διάθεση αυτή μας ακολουθεί όπως η σκιά τα σώματα. Κάνε λοιπόν την αρχή που πρέπει και τότε θα δεις μόνος σου πόσο γρήγορα θα σου δείξει αγάπη που εκείνος και εγώ την έχουμε πρώτο μέλημα στη ζωή μας. Μη διστάζεις, γιατί ο Βασίλειος αποτελεί το καύχημα των ιερέων. Είναι ο κατεξοχήν ιερέας που χρειάζεσαι». Ο Ευσέβιος πήρε το γράμμα και σχεδόν θεώρησε την παρησία του Γρηγορίου προσβολή. Θράσος και ασέβεια κατωτέρουσε ανώτερο, δηλαδή ιερέα σε επίσκοπο. Επέπληξε το Γρηγόριο, που είναι αλήθεια ότι έγραψε άλλες δύο επιστολές, για να δικαιολογήσει την παρησία του και συγχρόνως να ζητήσει συγγνώμη για τη γλώσσα του. Από όλα αυτά, το συμπέρασμα είναι ένα. Θέλοντας και μη ο Ευσέβιος, άρχισε να σκέπτεται τη λύση Βασίλειος. Αφού ο Γρηγόριος αρνιόταν να τον βοηθήσει όσο κρατιόταν ο Βασίλειος μακριά, έπρεπε να μεθοδευτεί η εξομάλυνση των σχέσεων με το Βασίλειο. Και φυσικά, δεν υπήρχε καλύτερος μεσολαβητής από τον Γρηγόριο, στον οποίον είχε ο Ευσέβιος εμπιστοσύνη. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Βασίλειον ιεράτε
μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Ενώ οι συνονοήσεις μεταξύ Γρηγορίου και Ευσεβίου συνεχίζονταν και ο φιλορθόδοξος αυτοκράτορας Ιωβιανός βοηθούσε την Εκκλησία να δέσει τις πληγές της, ο Βασίλειος εργαζόταν ακούραστα. Οι μοναχοί και οι ασκητικοί κανόνες δεν τον είχαν απορροφήσει ολότελα. Ανίστακτα παρακολουθούσε τη ζωή όλης της Εκκλησίας. Η αμνηστία του Ιουλιανού και η πραγματική άνεξη θρησκεία του Ιωβιανού εξασφάλισαν απόλυτη ελευθερία στους αριόφρονες και στους ημιαριόφρονες να προπαγανδίζουν τις κακοδοξίες και να νοθεύουν την πίστη. Έβλεπε μάλιστα την προσπάθεια του αιρετικού ευνομίου στις ορθές διαστάσεις της. Η θεολογία του Καπαδόκη ευνομίου ήταν πολύ απλή και περισσότερο εντυπωσιακή. Άλλο αν ήταν εσφαλμένη. Είχε μια βάση που εχμαλώτιζε ή έπιρθε τους αθεολόγητους, αυτούς που δεν είχαν γευθεί σωστά το πνεύμα της Εκκλησίας. Και πόσοι το είχαν γευθεί. Ο Βασίλειος μόλις τη διάβασε αναστατώθηκε και αναγκάστηκε να την αναιρέσει το 364 με το περίφημο έργο του «Κατά ευνομίου». Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί, όπως θυμάται ο ακροατής μας, το 360 στην Κωνσταντινούπολη, κάπου στους προθαλάμους της Συνόδου. Τότε ο Βασίλειος προτίμησε τη σιωπή. Άλλωστε, μέχρι το 361 γενικά σιωπούσε. Δεν έπαιρνε μέρος στις θεολογικές συζητήσεις. Οφειλόταν αυτό στην έλλειψη θεολογικής καταρτήσεως? Πίστευε πως δεν ήρθε η ώρα του να μιλήσει? Αισθανόταν ναυτία για ό,τι δραματιζόταν γύρω του? Ο ευνόμιος που γεννήθηκε στην Καπαδοκία και ασπάστηκε τις αντιλήψεις του αριόφρονα, μάλλον αριανόφρονα να το πούμε καλύτερα, σοφιστή Αετίου, στην Αλεξάνδρεια αυτός, έφτασε να γίνει Επίσκοπος Κιζίκου. Το ίδιο το πίμνιό του τον έδιωξε, μα εκείνος συνέχισε να διαδίδει τις ιδέες του με πολυάριθμα βιβλία. Έτσι έγινε ο αρχιηγέτης των ακραίων αριανών που ονομάζονταν Ανώμοι. Ο Υιός, πίστευαν, είναι ανώμοιος προς τον Πατέρα κατά την ουσία. Αίρεση. Και κατόπιν και Ευνομιανοί ονομάστηκαν αυτοί. Το έτος 361 λοιπόν, όντας από το 360 εξόριστος, έγραψε το περίφημο βιβλίο του Απολογία. Σε αυτό υπεράσπιζε τις απόψεις του και τις θεμελίωνε με φιλοσοφικά και θεολογικά επιχειρήματα. Δεν προσφέρει διδασκαλία διαφορετική από τη διδασκαλία του Αρίου. Μεταξύ τους είχαν σημαντική διαφορά, το έργο διαδόθηκε πολύ ανάμεσα στους οπαδούς του. Το βιβλίο είχε ένα νέο στοιχείο. Είχε νέο επιχείρημα για την υποστήριξη της γνώμης ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Ο αριανισμός τώρα αισθανόταν αναζωογονημένος, καινούρια δύναμη στο εξεσθενημένο σώμα του. Το νέο επιχείρημα που ήταν μαζί και απόδειξη έλεγε τα εξής: η αγεννησία του Θεού Πατέρα είναι η φύση του, η ουσία του.
σκέψη λογική απλή και συγχρόνως πονηρή. Είναι λογική γιατί αφού χαρακτηρίζουμε τον πατέρα αγέννητο, τι πιο λογικό να ταυτίσουμε την αγεννησία με την ουσία του Θεού. Είναι απλή γιατί ο καθένας την καταλαβαίνει και εντυπωσιάζεται από την αληθοφάνειά της. Είναι όμως και πονηρή γιατί σκόπευε αλλού και απέκρυπτε το σωστό φιλοσοφικό υποβαθρό της. Πού σκόπευε ο ευνόμιος? Είναι απλό. Αφού η αγεννησία ταυτίζεται με την ουσία του Ανάρχου Πατρός, τότε ο Υιός που χαρακτηρίζεται γεννητός έχει διαφορετική ουσία, κτιστή κατά ανάγκη. Άρα ο Υιός δεν είναι άναρχος. Ο Βασίλειος με το κοφτερό του μυαλό και οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα κατάλαβε όλο το βάθος της παραχαράξεως της αληθείας από τον ευνόμιο. Και για να αξιολογήσουμε ορθά την όλη υπόθεση, κοιτάζοντας την ύστερα από 11 ολόκληρους αιώνες, πρέπει να την τοποθετήσουμε στην όλη πορεία της θεολογίας που άρχισε από την Ανατολή του 4ου αιώνα. Θα ρωτήσει κανείς ενοχλημένος κάπως, «Μα είναι ανάγκη να πάμε τόσο πίσω? Πρέπει να κάνουμε τόσο μεγάλη διαδρομή? Αν δεν γίνει αυτό, θα μάθουμε την απάντηση του Βασιλείου, αλλά δεν θα καταλάβουμε τη σημασία της. Πρέπει να την δούμε στην όλη πορεία της θεολογικής σκέψεως και τότε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της πλάνης του ευνομίου και το μεγαλείο της θεολογίας του Βασιλείου. Θα είμαστε όμως πολύ σύντομοι. Στο 2ο και τον 3ο αιώνα κυκλοφορούσε μια πολύ εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Υιός ήταν λίγο κατώτερος από τον Πατέρα. Κανείς δηλαδή δεν τραβούσε τα άκρα. Ήρθε ο Άριος το 315 με 318 και τέντωσε το σκηνί. Δίδαξε ότι ο Υιός, αφού γεννήθηκε, είναι κτίσμα, δημιούργημα του Πατρός. Ακολούθησε τρομερή αναστάτωση. Η Εκκλησία πάλεψε σκληρά για να δώσει απάντηση πιστική στην άποψη αυτή. Αισθανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά, μα πώς να αποδείξει την άποψη κακόδοξη? Αυτό ήταν το δύσκολο. Άρχισαν τη συζήτηση για την ουσία του Θεού. Είπαν ακόμη πως ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά η εξήγηση που θα έπειθε δεν δινόταν. Τότε εμφανίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος και την έδωσε. Μην νομίσετε ότι ο Αθανάσιος ξεκίνησε από το ομοούσιος. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εκείνο δηλαδή που έπρεπε να καταδείξει, απορρίπτοντας το επιχείρημα του Αρίου, ότι ο Υιός, αφού είναι γέννημα, δημιουργήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο και άρα δεν είναι άναρχος Θεός όπως ο Πατήρ. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την επίμονη προσπάθειά του, προχώρησε βαθιά στο πρόβλημα. Δηλαδή οδηγήθηκε στο βάθος της αλήθειας του ιδίου του Θεού και μίλησε για φύση γέννηση και εν χρόνο δημιουργία. Τι σημαίνουν αυτά? Ναι, Άριε, το γέννημα είναι όπως λες μεταγενέστερο του γεννήτορα. Δεν πρόσεξες όμως ότι η λογική αυτή ταιριάζει στον άνθρωπο και στα όντα του κόσμου? Δεν πρόσεξες ότι για τον Υιό χρησιμοποιείται ο τύπος «γεννάται» και όχι «δημιουργείται»? Μα έχει αυτό κάποια ιδιαίτερη θεολογική σημασία? Βεβαίως. Μόνο πρόσεξε γιατί εδώ, ενώ η απάντηση είναι απλή, πρέπει να έχει κανείς και καλή θέληση για να την καταλάβει. Εδώ στην περίπτωση της Αγίας Τριάδος έχουμε γέννηση του Υιού. Αυτή όμως γίνεται φύση, με τρόπο φυσικό ή αλλιώς θεϊκό τρόπο και όχι ανθρώπινο. Η φύση, εντός εισαγωγικών γέννηση, γίνεται προαιώνια και όχι σε χρόνο. Ο Θεός υπήρχε πάντοτε Πατήρ και ο Θεός Υιός υπήρχε πάντοτε Υιός. Έτσι ο Υιός έχει την ουσία του Πατέρα γιατί γεννιέται φυσικά και όχι με τη θέληση του Πατρός όπως ο κόσμος. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχεις για μέτρο στη θεολογία σου? Ο Υιός έχει τη φύση του Πατέρα. Είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα.
αλλά βέβαια δεν έχει, ας πούμε, την ηλικία του πατέρα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος πατέρας δεν ήταν από πάντοτε πατέρας, αλλά τότε που γεννήθηκε, αλλά από μια συγκεκριμένη στιγμή και έπειτα. Αντίθετα, ο Θεός πατήρ ή το πάντοτε πατήρ, γι' αυτό και ο Υιός υπήρχε πάντοτε. Έτσι λοιπόν ο Υιός γεννάται φύση και είναι προαιώνιος κατά τη φύση Θεός. Ενώ ο κόσμος δημιουργείται με θέληση, όχι φύση του Θεού, αλλά με την ενέργειά Του, και είναι κτίσμα, κάτι τόλος άλλο από την ουσία του Θεού. Αυτή στην πραγματικότητα ήταν η μεγάλη θεολογία που έλυσε το πρόβλημα της σχέσης Πατρός και Υιού και έκανε τον Αθανάσιο μεγάλο. Μόνο μετά την εξήγηση η θεολογία τούτη έγινε αυτονόητη αλήθεια ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα από την αυτή ουσία και όχι από μια ουσία που μοιάζει. Ανάλογα θα εργαστεί και ο Βασίλειος για την αντιμετώπιση του ευνομίου, διότι στην πορεία της θεολογίας και ειδικότερα της τριαδολογίας, ο Αθανάσιος απέβει θεμελιώδης σταθμός, αλλά ένας μόνος σταθμός. Ο Αθανάσιος απάντησε στο αρχικό ερώτημα, ποια είναι η σχέση Πατρός και Υιού. Έδειξε με φωτισμό ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα και όχι κτίσμα, όπως έλεγαν οι αριανιστές. Οι πιστοί όμως δεν πίστεψαν να ζουν την αλήθεια, δεν έπαψαν να τη ζουν την αλήθεια, να σφάλουν στην εκτίμησή της και να προβληματίζονται. Έτσι αφουλήθηκε το αρχικό πρόβλημα με τρόπο αποστομωτικό, προχώρησαν την ερώτηση ως εξής. Αν δεχθούμε ότι ο Υιός είναι ομοούσιος, όπως λένε οι ακρεφνείς Ορθόδοξοι, πώς θα τον ξεχωρίσουμε από τον Πατέρα? Το δίλημα ήταν τρομερό. Η Εκκλησία στον 3ο αιώνα γνώρισε τον αιρετικό Σαβέλιο, που τσακίστηκε πάνω στο πρόβλημα τούτο και που αναγκάστηκε να διδάξει ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι προσωπία, εμφανίσεις της μιας υποστάσεως, του ενός δηλαδή Θεού, που εμφανίζεται πότε σαν Πατήρ και πότε σαν Υιός και πότε σαν Άγιο Πνεύμα. Λάθος. Η Εκκλησία με πολλή προσπάθεια απάντησε ότι τα πρόσωπα της Θείας Τριάδος είναι ιδιαίτερα, υπαρκτά και όχι προσωπία, όπως έλεγε εκείνος, και να κάνουν διαδοχικές εμφανίσεις. Ορθή η απάντηση της Εκκλησίας και ικανοποίησε τότε. Από τα μέσα όμως του 4ου αιώνα το ερώτημα πήγαινε πιο βαθιά. Καλά, ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, το πιστεύουμε. Πώς όμως γίνεται ο ένας Θεός να είναι τρία πραγματικά πρόσωπα? Ο Άριος, για να δεχθεί πραγματικά τα τρία πρόσωπα, είπε ότι έχουν μεταξύ τους άλλη ουσία. Είπε ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσματα. Ο Αθανάσιος αγιοπνευματικά έδειξε πώς και γιατί ο Υιός, μολονότι γεννιέται από το Θεό Πατέρα, είναι προαιώνιος και ομοούσιος προς τον Πατέρα. Τα ερωτήματα δεν σταματούν, καθώς καταλαβαίνετε. Στους ίδιους τους πιστούς γεννήθηκε τώρα άλλο ερώτημα. Ωραία, τα πρόσωπα της Τριάδος είναι προαιώνια, υπαρκτά και ομοούσια. Με ποιο τρόπο όμως υπάρχουν ξεχωριστά, αφού είναι ομοούσια? Βλέπει κανείς τώρα πως κινήθηκε η θεολογική προβληματολογία. Είχε μέσα της μία φυσιολογική, θα λέγαμε, εξέλιξη. Αλλά το γενικότερο τώρα πηγαίνει προς το ειδικότερο. Έτσι φτάσαμε στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου, που έπρεπε η Εκκλησία να δείξει τον τρόπο που υπάρχουν τα τρία πρόσωπα. Πώς ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα και συγχρόνως είναι ιδιαίτερο, πραγματικό πρόσωπο, παράλληλα προς τον Πατέρα? Το ερώτημα του το υπέφωσκε στα πνεύματα των θεολόγων πιστών. Όσο περνούσαν τα χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325, τόσο πίεζε το στήθος των πιστών. Έμοιαζε με πληγή που μεγαλώνει και γινόταν κρίση της Εκκλησίας. Κι όμως συμβαίνει πάντοτε, όπως συμβαίνει, εξέφρασε την κρίση τούτη ένας χριστιανός. Αυτός ήταν ο Ευνόμιος,
που έλυνε το πρόβλημα υπέρ του άλλου αιρετικού του Αρίου. Έλεγε ότι η φύση του Θεού Πατρός είναι η αγεννησία. Υπάρχει σαν αγέννητος και έχει φύση του αγέννητου. Άρα ο Υιός που έχει φύση γεννητού υπάρχει σαν γεννητός. Υπάρχει διαφορετικά. Υπάρχει σαν όν με άλλη φύση. Η ώρα του βασιλείου έφτασε. Κινήθηκε στο θεμέλιο του προβλήματος όπως ο Αθανάσιος. Αν το έλυνε, θα λυνόταν η κρίση της Εκκλησίας. Προσπάθησε λοιπόν να δείξει ότι η αγεννησία δεν είναι η φύση του Θεού, αλλά ο τρόπος που υπάρχει. Είναι εκείνο που δηλώνει τη σχέση του με κάτι άλλο, δηλαδή με τον Υιό και το Πνεύμα. Την ουσία δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε ούτε να τη χαρακτηρίσουμε, ακόμα ακριβέστερα. Οι χαρακτηρισμοί αγέννητος και γεννητός δεν δείχνουν τι υπάρχει, την ουσία δηλαδή, αλλά το πώς υπάρχει. Δηλαδή, ο Πατέρας υπάρχει ως αγέννητος, ο Υιός ως γεννητός. Έτσι προχωρεί σιγά σιγά ο Βασίλειος στην περίφημη θεολογία του, με την οποία εξηγείται η ύπαρξη των τριών θείων υποστάσεων του ενός Θεού και φτάνει στον όρο «Μία ουσία, τρεις υποστάσεις». Βέβαια, τη θεολογία των τριών υποστάσεων ή προσώπων, το πώς δηλαδή ξεχωριστά υπάρχουν τρία πρόσωπα με την ίδια ενιαία θεία φύση, επεξεργάστηκαν και άλλοι Καπαδόκες πατέρες. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός και ο Γρηγόριος Νήσις. Όμως, ο Βασίλειος την θεμελίωσε και αυτός την άρχισε με σαφήνεια, με αφορμή τη θεωρία του αιρετικού ευνομίου. Στο εξής, οι πιστοί της Εκκλησίας δεν θα προβληματιστούν για την ομοουσιότητα των τριών προσώπων και για την ύπαρξή τους ως ιδιαίτερων υποστάσεων. Φυσικά θα γεννηθούν άλλα ερωτήματα, που με τη σειρά τους θα συγκλονίσουν την Εκκλησία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο εξής οι θεολόγοι θα υιοθετούν απόλυτα τη θεολογία του Βασιλείου. Θα στηρίζονται σε αυτήν και θα συνεχίζουν το οικοδόμημα της παραδόσεως και της θεολογίας. Θα κτίζουν πάνω σε ό,τι παρέλαβαν. Άλλωστε, ξεχάσαμε να σημειώσουμε ως τώρα ότι ο Βασίλειος έκανε γνήσια θεολογία επειδή στηρίχθηκε απόλυτα σε ό,τι πρόσφερε θεολογικά ο Μέγας Αθανάσιος και διότι φωτίστηκε ο ίδιος από το Πνεύμα το Άγιο. Αντίθετα, ο Ευνόμιος, χωρίς να υιοθετήσει, χωρίς να παραδεχθεί την παράδοση της Εκκλησίας, προχώρησε μόνος του σε δημιουργία νέου οικοδομήματος. Γι' αυτό και απέτυχε. Στην περίπτωση λοιπόν της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ο Αθανάσιος αποτελούσαν παράδοση της Εκκλησίας. Λοιπόν, και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και ο Μέγας Αθανάσιος ήταν η παράδοση της Εκκλησίας μας. Και αυτήν έπρεπε να παραλάβει και να συνεχίσει όποιος ήθελε να επιτύχει κάτι γνήσιο στη λύση του προβλήματος, που αυτό τότε απασχολούσε την Εκκλησία. Κι αν ρωτήσεις, αγαπητέ μου, για την τακτική του ευνομίου, τότε θα καταλάβεις καλύτερα τη διαφορά του από το Βασίλειο. Τότε μόνο σου θα διακρίνεις το μονοπάτι της ορθόδοξης θεολογίας. Ο Ευνόμιος ήταν βαθιά επηρεασμένος από φιλοσοφικές αντιλήψεις και αυτές κυριαρχούσαν στο πνεύμα του. Οι νεοπλατωνικοί με κορυφαίο τον Πλοτίνο εξηγούσαν την προέλευση των όντων από την πρώτη αρχή σαν απορροή. Απορροή συνέβαινε κάθε φορά που γεννιόταν ένα μεταγενέστερο «ον». Έτσι όμως, απομακρύνονταν ουσιαστικά από την πρώτη αρχή, από την οποία προέρχονταν τα παραγόμενα «όντα». Αυτό νόμισε ο Ευνόμιος ότι συνέβη και με τον Υιό.
αν και η Εκκλησία, εγκαταλείποντας την κοσμολογική αυτή ερμηνεία, είχε λύσει το πρόβλημα. Ο Υιός γεννήθηκε φύση και άρα είναι προαιώνιος και ομοούσιος προς τον Πατέρα. Αντίθετα, ο Βασίλειος, μολονότι χρησιμοποίησε την αριστοτελική φιλοσοφία, ο περίφημος όρος «προς τι», υπηρέτησε πολύ την προσπάθεια του Βασιλείου να δείξει ότι ο χαρακτηρισμός ή το όνομα του Θείου Προσώπου αναφέρεται στην ιδιαίτερη του ύπαρξη. Σημαίνει τα ιδιώματά του και όχι τη φύση, που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα. Δεν στηρίχθηκε ουσιαστικά σε αυτή τη σκέψη. Στηριζόταν στα θεολογικά δεδομένα και χρησιμοποιούσε κατά κάποιον τρόπο τη φιλοσοφία. Έτσι η φωτισμένη απάντηση έδωσε στο πρόβλημα και κατανοητός έγινε στην εποχή του, όπου οι άνθρωποι καταλάβαιναν τη γλώσσα της φιλοσοφίας. Ο Μέγας Βασίλειος, με το έργο του κατά Ευνομίου, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει και άλλο πρόβλημα που δημιούργησε ο ίδιος ο Ευνόμιος. Μολονότι και εδώ τον Ευνόμιο πρέπει να τον δούμε σαν εκφραστή μιας αντιλήψεως που υπήρχε, αλλά που την συστηματοποιεί και την προβάλλει πλέον. Το βασικό του επιχείρημα με το οποίο ήθελε να δείξει ότι ο Υιός είναι μεταγενέστερος και όχι ομοούσιος προς τον Πατέρα, οδηγεί και σε άλλο συμπέρασμα. Αφού ο χαρακτηρισμός αγέννητος για το Θεό Πατέρα σημαίνει την ουσία και αφού εμείς με το νου μας φτάνουμε στην έννοια γεννητός, παύλα αγεννησία, σημαίνει ότι γνωρίζουμε την ίδια τη ουσία του Θεού εξαντλητικά. Για το βίωμα και το ήθος της Εκκλησίας τίποτα φοβερότερο. Καταλυόταν το παν. Θύμιζε μάλιστα ένα παλιό δάσκαλο του 3ου αιώνα, τον Κλίμεντα στην Αλεξάνδρεια, που νόμιζε ότι ο γνωστικός χριστιανός γνωρίζει την αλήθεια όσο και ο Χριστός. Ο Κλίμης όμως ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον γνωστικισμό. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τον Ευνόμιο, που έτσι αποδεικνύεται ποτισμένος από τη θρησκευτική φιλοσοφία και ίσως έμεσα και από τον γνωστικισμό. Και στο πρόβλημα τούτο ήταν πολύ σαφής και γνήσιος ο Βασίλειος. Γραφή και παράδοση ζούσαν την ακαταληψία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος κατά την ουσία του. Επομένως και ο Βασίλειος. Σημαίνει όμως αυτό άγνοια του Θεού? Όχι βέβαια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αφαιθεί ανελέητος, αφού βαστικός του πόθος είναι ο Θεός και μάλιστα η ένωσή του με Αυτόν, η βίωσή του. Φλέγεται για το Θεό και να μένει χωρίς Θεό αδύνατον. Τι συμβαίνει τότε? Ο άνθρωπος γνωρίζει την ακτινοβολία της Θείας Φύσεως, δηλαδή τις ενέργειες του Θεού. Μετέχει σε αυτές τις ενέργειες και αγνοεί τελείως τη Θεία Φύση. Έτσι σώζεται και θεούται κατά χάριν. Μετέχει δηλαδή στη χάρη και στις Θείες Ενέργειες και όχι στη φύση του Θεού, δηλαδή όχι κατά φύση. Δεν μετέχει ο άνθρωπος στη Θεία Φύση, γιατί τότε θα γινόταν κατά φύση Θεός. Έτσι ακριβώς είναι ο Θεός και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Κατά φύσιν Θεός ο Υιός, κατά φύσιν Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Ο Βασίλειος λοιπόν σε ηλικία 34 ετών γίνεται το εκλεκτό σκεύος του Θεού για την αντιμετώπιση της κρίσεως που περνούσε η Εκκλησία. Thank you.
Στο μεταξύ, ο ιερός άνδρας της Εκκλησίας δεν περιορίστηκε στο ασκητήριο. Το αγάπησε, είναι αλήθεια, μα τελικά το χρειαζόταν για να συναγάγει τον εαυτό του, να ασκείται, να κοινωνεί πιο έντονα με το Θεό, να γράφει. Του είχε πια γίνει συνείδηση πως κύριο έργο του ήταν η διακονία, με την πιο γενική και αληθινή έννοια. Η διαπίμαση δηλαδή των πιστών. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί τόσες φορές άφησε το ασκητήριο και ταξιδεύει. Τα πιο πολλά ταξίδια του τα έκανε στις κοινότητες που ο ίδιος σύστησε και στις μοναχικές κοινότητες του Ευσταθίου. Αυτές ήσαν διασκορπισμένες μεταξύ Αρμενίας, Πόντου και Καπαδοκίας. Εκεί έβρισκε συνήθως τον Ευστάθιο. Όταν μάθαιναν πως ο Βασίλειος θα επισκεφτόταν μία μονή, μαζεύονταν σε αυτήν και οι άλλες μονές. Τότε άρχιζαν έντονες συζητήσεις, πότε για την πνευματική ζωή, την άσκηση και τον τρόπο της, πότε για την αλήθεια. Η πιο συχνή αφορμή για τις συζητήσεις, ο αριανισμός και τα παρακλάδια του. Ακούραστος αφοσιωνόταν ο Βασίλειος στην έκφραση της αληθείας και την υποστήριξή της. Πόσες φορές δεν εξήγησε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Οι Ευσταθιανοί μοναχοί έγιναν το πρώτο καλόβολο, φαίνεται, ακροατήριό του. Υπήρχε ανταπόκριση και από τα δύο μέρη. Ο Βασίλειος ήταν πάντοτε γνήσιος εκφραστής της παραδόσεως. Επέμενε σε αυτό ιδιαίτερα, όσο επέμενε και στο γεγονός ότι ζει. Οι συζητήσεις δεν είχαν ωράριο. Πολλές φορές συνεχίζονταν μέχρι αργά τη νύχτα. Στο χειροπιαστό σκοτάδι της νύχτας, η ακτίνα της αληθείας έβρισκε δρόμο στα πνεύματα των μοναχών, κυρίως των μοναχών των δικών του κοινοτήτων και πολύ λίγο των Ευσταθιανών. Δεν αποκλείονταν βέβαια οι παρεξηγήσεις, οι δυσπιστίες, μα όλα διαλύονταν στην υπαρξιακή απόδοση στο Θεό. Πριν από τα μεσάνυχτα άρχιζαν όλοι μαζί την προσευχή που συχνά γινόταν ολονύκτια. Οι ελπίδες που έμεναν μετέωρες στη διάρκεια της ημέρας ζητούσαν τώρα να εκπληρωθούν. Με πάθος και εμπιστοσύνη δίνονταν στη μεγάλη εξήτηση. Στην εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του Θεού. Το πρωί, ξαλαφρωμένος, ο Βασίλειος έπαιρνε το δρόμο για το ασκητήριό του. Μα τώρα είναι να μην διαρωτηθεί κανείς γιατί τόση επαφή με τους Ευσταθιανούς μοναχούς. Συνεχώς ξεχνούσε ότι ο πάτρονάς του έμενε σχεδόν πάντοτε κακόδοξος, ομοιουσιανός. Αν ο ίδιος δεν είχε από καιρό ξεκαθαρίσει απόλυτα τη θέση του, θα λέγαμε ότι ανακατευόταν με τους μοναχούς αυτούς, γιατί στο βάθος της ψυχής του είχε κάτι από τις ιδέες του Ευσταθίου. Αυτό μάλιστα υποστηρίζουν πολλοί δυτικοί ερευνητές. Ξεχνούν όμως κάτι σπουδαίο. Ήδη από το 361 και πολύ περισσότερο τώρα, ο Βασίλειος είχε πάρει θέση και δεν έδειχνε καμία αμφιταλάντευση. Αποδεχόταν απόλυτα τις αποφάσεις της Νικαίας. Ο μέγας εκφραστής της, ο Αθανάσιος, αποτελούσε και το βασίλειο φάρο της Ορθοδοξίας, τον οποίον ακολουθούσε. Γιατί λοιπόν τόσα πήγαινε έλα με τους Ευσταθιανούς? Η εξήγηση εδώ πρέπει να είναι μία. Οι μοναχοί αυτοί δεν είχαν αποδεχθεί απόλυτα τις ιδέες του Ευσταθίου ή αμφιταλαντευόταν. Αυτό έδινε στο βασίλειο ελπίδες. Του ήταν αρκετό για να καταβάλει κάθε προσπάθεια.
δεν ταξίδευε μόνο στους μοναχούς. Είχε γίνει ένα είδος σταθμού θεολογικών βοηθειών, θα λέγαμε. Τον καλούσε να κάνει συζητήσεις θεολογικές όπου ήταν ανάγκη και όπου υπήρχε κατάλληλο έδαφος. Και μολονότι εξασθενημένος από την άσκηση, δεν αρνιόταν. Κάποτε μάλιστα έφτασε και στη μακρινή Ευσινόη. Είχε ταξιδέψει ως εκεί από τα παράλια του Πόντου. Δεν ήταν βέβαια εύκολος ο δρόμος, μα εκείνος τον έκανε. Ήταν αρχές φθινοπόρου του 364, τότε που οι Ομοιωσιανοί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να ανασυνταχθούν, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Είχαν μεταξύ τους ορίσει σύνοδο στη Λάμψακο, στα παράλια του Ελίσποντου. Πριν όμως φτάσουν εκεί, συμφώνησαν πολλοί Ομοιουσιανοί να συναντηθούν στην Ευσινόη. «Καλό είναι να ανταλλάξουμε απόψεις», σκέφτηκαν μερικοί, «πριν πάμε στη σύνοδο». Μεταξύ τους και ο Ευστάθιος. Τι πιο φυσικό να συναντηθούν με τον Βασίλειο. Η φήμη του έτρεχε χρόνια τώρα με ηλικιώδη ταχύτητα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Ομοιωσιανοί επίσκοποι ήξεραν ότι ο Βασίλειος δεν ήταν ομοειδεάτης τους. Ήταν όμως πολύ φίλος του Ευσταθίου και γνωστός μερικών από αυτούς. «Δεν είναι άσχημο να τον ακούσουμε», σκέφτηκαν, «να συζητήσουμε μαζί του». Έτσι και έγινε. Όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές καθώς φαίνεται. Τον κάλεσα λοιπόν να μιλήσει για το μεγάλο θέμα, τη σχέση πατρός και Υιού. Η συνάντησή τούτη με τη διάλεξη του Βασιλείου, που είχε πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε. Ο ίδιος όμως λέει ότι κάλεσαν στη συνάντηση και στενογράφους, αυτούς δηλαδή έγραφαν πολύ γρήγορα, ταχυγράφους δηλαδή, και περισσότερους από ένα. Από αυτή τη συζήτηση επομένως αναμένονταν πολλά. Η επίσκεψη ήθελαν να έχουν και γραπτά όσα θα υποστήριζε ο Βασίλειος, για να μπορούν να τα μελετήσουν καλύτερα και να τα έχουν σαν αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό δείχνει ότι λίγο πολύ αμφιταλαντευόταν οι επίσκοποι και ζητούσαν βαθύτερη κατατόπιση στα θεολογικά. Από την άλλη μεριά, ο Βασίλειος δεν τους θεωρούσε χαμένους αιρετικούς. Πίστευε ότι ήταν δυνατόν να ορθοδοξήσουν. Και δεν έπεφτε έξω. Σιγά σιγά, οι περισσότεροι από τους Ομοιουσιανούς έγιναν ακρεφνείς ορθόδοξοι. Περιστατικά, σαν τη συνάντηση στην Ευσινόη, έγιναν πολλές φορές. Έστω και με λιγότερα πρόσωπα, όπως στην περίπτωση της επισκέψεως του Σιλουανού, όπου παρευρέθηκε και ο ίδιος ο Ευστάθιος. Αλλά ας γυρίσουμε τώρα στην Κεσάρια και στη γενική κατάσταση της αυτοκρατορίας αλλά και της Εκκλησίας. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ως φόγκασου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.